Συγχαρώ, γιατί ακούγεται φοβερά δύσκολο το επίτευγμα που μόλις έχουμε παρακολουθήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι δικό σας και της ομάδας σας βεβαίως. Πείτε μου, πόσο συχνά εμφανίζεται η πάθηση της Χριστιάνας και αντιμετωπίζεται υπό φυσιολογικές συνθήκες, χωρίς να είναι έγκυος μια κοπέλα? Η πάθηση γενικά της τριγλόχινας βαλβίδας είναι ένα σχετικά σπάνιο γεγονός και στα δεδομένα της καρδιοχειρουργής φυσικά. Και δυστυχώς η επέμβαση στην τριγλόχινα, η μεμονωμένη επέμβαση στην τριγλόχινα βαλβίδα είναι ένα γεγονός που είναι συνδεδεμένο με ψηλά ποσοστά επιπλοκών. Και θανάτου, γιατρέ. Και θανάτου. Την ώρα που συμβαίνει η επέμβαση. Ή στην ώρα ή μεταγενέστερα. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι η κατάσταση περιπλάγει ακόμα περισσότερο με το γεγονός ότι η Χριστιανά είχε χειρουργηθεί προηγουμένως, οπότε ήταν μια επανεχείριση, μια αυξημένα ρίσκα. Και επιπρόσθετα η Χριστιανά ήταν στην κατάσταση εγκυμοσύνης που είχε περιπλέξει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Καταλαβαίνετε ότι τέτοια περιστατικά χρειάζεται να τα αντιμετωπίσουμε σε έναν τρόπο που πολλές ομάδες ιατρικές πρέπει να συνεργαστούν και συνήθως οι ομάδες αυτές δεν συνεργάζονται και καθημερινά. Οι γυναικολόγοι δεν συνεργάζονται με καρδιοχειρουργούς συχνά. Οπότε αυτό αυξάνει την περιπλοκότητα. Εσείς είχατε ξανακάνει τέτοιου είδους επέμβαση, γιατρέ? Σε έγκυους ασθενείς όχι τόσο συχνά, αλλά ανάλογες περιπτώσεις, ναι. Να πω ότι η Χριστιανά είναι χειρουργημένη πριν 2 εβδομάδες, μου είπατε τώρα μόλις, και πραγματικά δεν θα το διαπίστωνε κανείς αυτό. Φαίνεται, μακάρι να είναι καλά κοπέλα, υγιέστατη, φρέσκια. Θέλω να πω, είναι φυσιολογικό αυτό που βλέπουμε? Εντάξει, νιάτα, όταν χειρουργούνται τα νιάτα, αναρρώνουν πολύ πιο γρήγορα. Επίσης, να πω εδώ είναι πολύ σημαντικό ότι η επέμβαση αυτή έχει και έναν άλλο σημαντικό στοιχείο, το ηθικό κομμάτι. Διότι η Χριστιανά εδώ είχε 3 πιθανές επιπλοκές, ή να τερματίσει, ή να παραμείνει έγκυος και να προσπαθήσει να γεννήσει, το οποίο είχε και αυτά τα ρίσκα του, ή να προχωρήσει με την εγχείρηση. Και τα 3 αυτά σενάρια δεν είναι καλά μελετημένα στη διεθνή βιβλιογραφία. Οπότε εμείς νιώσαμε κάπως αμήχανοι στο να βοηθήσουμε τη Χριστιανά να πάρει μια απόφαση. Και δυστυχώς το όλο βάρος απόφασης έχει βαρύνει τη Χριστιανά, η οποία ξεκάθαρα είχε τοποθετηθεί και είχε ευτυχώς μια θετική ψυχολογία, διότι φαίνεται το ανσυχτό της μάνας υπερίσχυσε. Και ευτυχώς είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα που είχαμε, το οποίο μας έχει προσφέρει μια τεράστια ηθική ικανοποίηση. Πέρα από την ηθική ικανοποίηση, μας έχει βάλει και στον ιατρικό χάρτη αυτή η επιτυχία, γιατρέ? Δεν είναι ένα πρωτοποριακό γεγονός, αλλά σίγουρα έναν πάρα πολύ δύσκολο περιστατικό, το οποίο χρειάζεται πολύ μεγάλη ρουτίνα και ομάδα και υποστήριξη για να διεκπεριωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια. Μακάρι να δούμε και άλλα πολλά τέτοια. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλη την ομάδα που είχε υπερβεί αυτόν για να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον για τη διεκπεριώση του περιστατικού. Να είστε καλά και να ευχηθούμε και τα